Προσωπικά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι στην συνέντευξη τύπου του Cinema Open Air Film Festival 2016. Είναι η δεύτερη χρονιά μας αυτή και ήταν μια χρονιά την οποία σε συμφωνία με τον κύριο Κωνσταντάκη και κατ' επέκταση με τον Δήμο, τον κύριο Παδάτο και τους δικούς, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε. Δηλαδή, σκεφτήκαμε ότι μια επανάληψη του ίδιου πράγματος που συνέβη πέρυσι με μεγάλη επιτυχία θα ήταν κάτι κουραστικό. Αποφασίσαμε ότι εφόσον είναι να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, ανοίξαμε το φεστιβάλ, δημιουργήσαμε και άλλες κινηματογραφικές εστίες, μετατρέψαμε και άλλες παραλίες σε κινηματογραφικές αίθουσες. Όπως μπορείτε να δείτε στην αφίσα, είτε στο πρόγραμμα, πέραν του Πλατή Γυαλού, φέτος θα γίνουν προβολές στην παραλία των Λεπέδων, στο Λιξούρι και στο Μπαστούνι, στο Λιμανοβραχείο με Παρδοστολίου, στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Σκλάβος, καθώς και σε πολλές άλλες. Σε πολλές άλλες τοποθεσίες, οι οποίες υπάρχουν όλες γραμμένες μέσα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μας άνοιξε αρκετά. Θα γίνουν πέρα από προβολές που φανταστείτε ότι πέρυσι φιλοξενήσαμε 6 ταινίες στο σύνολο κατά τη διάρκεια του τριημέρου του φεστιβάλ, 3 ταινίες μικρού μήκους και 3 μεγάλου. Φέτος έχουμε στο σύνολο 21 ταινίες μέσα στο τριημέρου του φεστιβάλ, 10 μεγάλου μήκους και 11 μεγάλου. Θα επανέλθω στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Παδάτο που ήρθε να μας στηρίξει και τον κύριο Κωνσταντάκη. Και την Ηλέκτρα την Ελληνικιώτη, η οποία είναι σκηνοθέτητα θεάτρου και προσφάτως και κινηματογράφου, και την φιλοξενούμε στο φεστιβάλ για να κάνει μια εγκατάσταση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βεργωτή στο Πνευματικό Κέντρο Κουκουμελάτων. Θα σας μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Θα ήθελα να πει ο Κωνσταντάκης ένα χαιρετισμό, κάτι ότι θέλει να πει ή να μιλήσει. Ναι, δύο λογάκια επιβάλλεται να πούμε, και εμείς ως πολιτιστική επιτροπή επιχείρηση του Δήμου μας, η κοινοφελής επιχείρηση και δικαίω, όπως εσείς την ξέρετε, η ντόπιοι εδώ, καλωσορίζουμε και φέτος για δεύτερη φορά το Βασίλη τον Γκεκάτο και το Cinema Festival, το οποίο είναι η πιο δρασερή πρόταση του καλοκαιριού. Πρέπει να σας πω ότι η προσπάθεια που έκανε η Δημοτική Αρχή πέτυχε στο να διατηρήσει κάποια πολιτιστικά σχήματα, αλλά και πράγματα τα οποία γινόντουσαν παλιά με μεγάλο κόπο και αυτά τα διατήρησε. Όμως, επειδή και η ζωή πηγαίνει μπροστά, συνεχίζεται, ας είναι δύσκολες οι εποχές, οι καταστάσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς νέα πράγματα και να καταθέτουμε διάφορες τέτοιες καλές ιδέες, και εμείς ακριβώς είμαστε εκείνος ο φορέας που μπορεί και κατορθώνει, όσο δύσκολα και να είναι, όπως είπα, να υλοποιεί ακριβώς προτάσεις όπως αυτές του αγαπητού συμπατριώτη μας, του Βασίλη του Κεκάτου, ένα παιδί αξιόλογο, ο οποίος όπως τελείωσε τις σπουδές του, θέλησε να έρθει εδώ να μας καταθέσει αυτή την πρόταση. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να μην αγκαλιάσουμε το όλο εγχείρημα, Βασίλη. Εμείς χαιρόμαστε που αυτή τη δεύτερη χρονιά όλο ένα πάει και καλύτερα, διότι πέρσι θα θυμάστε ότι αυτό έγινε μόνο στο Αργοστόλι, στον Πλατή Γυαλού συγκεκριμένα για ένα διήμερο. Φέτος επεκτείνεται και σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς, στο Λιξούρι και περισσότερες ημέρες. Ευχόμαστε να είναι πολύ καλό όλο αυτό το τριήμερο και από την άποψη ο κόσμος να το παρακολουθεί. Καλωσορίζουμε και τη σκηνοθέτη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε εδώ μαζί μας. Και ας συνεχίσουμε τη συνέντευξη έτσι όπως την έχετε προσπαθήσει. Βεβαίως. Αφού και εγώ σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση της Βασίλη. Να ευχαριστήσουμε και εδώ την σκηνοθέτη μας, την κυρία Ελληνικιώτη, για την παρουσία της. Πάντα ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μας, γιατί έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα του πολιτισμού και γενικώς στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν με φώναξε πέρσι ο Βασίλης ο Γεκάτος κάποια στιγμή στο γραφείο μέσα εδώ του θεάτρου εδώ στην Κεδικέ, παρουσία του Προέδρου εδώ πέρα, του κ. Κωνσταντάκη, και μου είπε ότι έχουμε να σας κάνουμε και μια πρόταση την οποία θέλω να δείτε με ενδιαφέρον. Δεν μπορούσα να φανταστώ περί τίνος πρόκειται. Και όταν μου εξήγησε ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό, να παρουσιάσουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ στην άμμο του Πλατή Γυαλού με τρεις ταινίες μικρού μήκους και τρεις μεγάλου μήκους κτλ., εγώ ήμουν με το στόμα ανοιχτό. Εκείνη την ώρα ήταν μια έκπληξη φοβερή για μένα. Εγώ γνώριζα μέχρι τώρα για σινεμά στις αίθουσες,
σινεμά θερινό, σινεμά στα πλοία, σινεμά στα αμφιθέατρα, σινεμά στα σπίτια. Αλλά στην Άμμο δεν είχα ακούσει ποτέ, Βασίλη. Για μένα ήταν μια έκπληξη, έμεινα το στόμα ανοιχτό και το μόνο που του ψέλησα είναι ναι, Βασίλη, ναι. Το θυμάσαι, Βασίλη. Ναι. Πραγματικά ήταν ένα εγχείρημα πολύ φιλόδοξο, πρωτότυπο, κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο στην υπόλοιπη Ελλάδα ή σε άλλα μέρη, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν έχεις. Όμως μπορώ να πω ότι ήταν μια έκπληξη για τους Αργοστολιώτες, για τους Κεφαλονίτες, το αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη θέρμη. Η παρουσία εκατοντάδων κεφαλονιτών στον Πλατή Γυαλό καθημερινά εκείνο τον περσινό Αύγουστο ήταν. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και ενδιαφέρον και στο τέλος όλοι δώσανε συγχαρητήρια στον Βασίλη Κεκάτο και στους συντελεστές αυτής της διαδικασίας, για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Σίγουρα ο κινηματογράφος, όπως και κάθε άλλη έκφραση του πολιτισμού, της επιστήμης, της τέχνης κτλ., χρειάζεται νέες προτάσεις, φρέσκες και ανανέωση. Αυτή είναι μια πραγματικά φρέσκια πρόταση, μια πρόταση που ανανέωσε το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Η φετινή επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλα σημεία της Κεφαλονιάς, σε άλλες παραλίες της Κεφαλονιάς, το φέρνει κοντά και στους υπόλοιπους Κεφαλονίτες που δεν μπορούσαν να έρθουν πέρσι και δεν μπορούσαν να έρθουν για διάφορους λόγους στον Πλατή Γυαλό. Και πιστεύω ότι θα έχει ανάλογα και πολύ μεγαλύτερο ίσως επιτυχία. Πολύ περισσότερο, βέβαια, το γεγονός ότι ο υλοποιητής και ο εμπνευστής αυτής της πρότασης είναι ένα Κεφαλονιτόπουλο, ένα παιδί μέσα από την αγκαλιά της Κεφαλονιάς, και αυτό μας τιμάει και μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και κυρίως για τη βοήθεια. Γιατί... Και ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Λιγάτο, βέβαια, που είναι πατέρας αυτού του ταλαντούχου σκηνοθέτη του Βασίλη Λιγάτου, και βασικά είναι και. Σας ευχαριστώ. Εγώ, πέραν από το Δήμο, οφείλω να ευχαριστήσω και την ΠΕΔΗΝ, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων, αλλά και την Αντιπεριφέρεια και φυσικά και το Δήμο Κεφαλαίων Παιδεύσης και ΔΙΚΕ, που όλοι μας εμπιστεύτηκαν και μας γίνανε αρρωγή στην προσπάθειά μας αυτή. Ευελπιστώ ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε, ευελπιστώ ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση φέτος, περισσότερο από την περσινή, και του χρόνου μια ακόμα καλύτερη, οπότε ευελπιστώ στην συνεργασία. Όπως και φυσικά σε όλους μας τους χορηγούς, που είναι πάρα πολλοί χορηγοί από το νησί, οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ο κόσμος δηλαδή πιστεύει σε αυτό που κάνουμε και που έρχεται και το στηρίζει, γιατί χωρίς αυτούς δεν γινόταν τίποτα. Και μιλάω και για τους χορηγούς, μιλάω και για τους επισκέπτες. Θα ήθελα να σας στήσω την Ηλέκτρα την Ελληνικιώτη, η οποία είναι σκηνοθέτηδα θεάτρου, όπως είπα, πρωτίστως, και εν συνεχεία είναι και σκηνοθέτηδα κινηματογράφου, και την έχουμε προσκαλέσει εδώ πέρα με την ιδιότητα του conceptual artist, να πω. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνει μια εγκατάσταση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βεργωτή και θα ήθελα να δώσω το λόγο να σας μιλήσει αυτή για το συγκεκριμένο έργο. Καλημέρα και από μένα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του σίνεμα και τον Βασίλη ιδιαιτέρως. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδάκη και θα επιβεβαιώσω ότι η ιδέα του σίνεμα είναι μια ιδέα που πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες αντίστοιχες ιδέες παγκοσμίως. Η ιδέα του να βγάλει στον κινηματογράφο σε κοινή θέα προσφέρει περισσότερα πράγματα όπως μπορώ τώρα να ρυθμίσω και ίσως να μην είναι και τις παρούσεις. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο για τον Βασίλη και την ομάδα του σίνεμα το ότι μπήκανε σε αυτό το ταξίδι, όπως είπαμε, μπήκανε σε αυτή την περιπέτεια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενός οράματος που μεγαλώνει κάθε χρόνο. Και είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ, γιατί πράγμα που επηρεάζει και την εγκατάσταση που θα κάνουμε σε αυτό το φεστιβάλ, με τον Βασίλη εκτός από συνάδελφοι, είμαστε και φίλοι. Και αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί και το ένα να τροφοδοτεί το άλλο, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην το αναφέρω. Και με όποιο τρόπο μπορώ, θα είμαι εδώ και θα στηρίζω αυτό το επιχείρημά του, όχι μόνο φέτος, και οποιαδήποτε άλλη χρονιά το θεωρείς. Όταν ο Βασίλης μου είπε ότι θέλει φέτος να ανοίξει το σίνεμα έξω από την καθαρή προβολή, την
επιτροπή προβολή ταινιών σε παραλίες και ότι θέλει και άλλες παράλληλες δράσεις, μου είπε ότι σκέφτομαι την ιδέα εγκαταστάσεων που θα αναδείξουν την ιστορία του τόπου, αλλά και το ίδιο το φυσικό του τοπίο. Και πώς σου φαίνεται αυτό και τι θα ήθελες να κάνεις πάνω σε αυτό. Εγώ δεν έχω ξαναέρθει ποτέ στην Κεφαλονιά. Είναι η πρώτη φορά που την επισκέπτομαι και γνώριζα ελάχιστα πράγματα για εκείνη. Έκατσα λοιπόν και σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω μέχρι να έρθω. Να μάθω ό,τι περισσότερο γίνεται για το νησί, για την ιστορία του και για τους ανθρώπους του. Έκατσα λοιπόν και διάβασα και διαβάζοντας συνειδητοποίησα ότι και εμένα οι άνθρωποι είναι που με φέρνουν στο νησί. Ο Βασίλης συγκεκριμένα, όλη η ομάδα του σίνεμα, αλλά και ο κόσμος που ούτως ή άλλως αγκαλιάζεται. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πάρει θέση μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Έμαθα λοιπόν ότι οι πρώτες φυλές που κατοίκησαν την Κεφαλονιά ήταν οι Λέλεγες και οι Δάφοι, οι αλλιώς Τηλεβόες. Επειδή αγαπάω πολύ και την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ιστορία, έκατσα και έψαξα για αυτές τις φυλές, καθώς και για την ετυμολογία των λέξεων, δύο στοιχεία τα οποία ενέπνευσαν την ιδέα της εγκατάστασης. Και η ιδέα είναι η εξής. Πώς μπορεί κανείς να επισκεφτεί μια μικρογραφία της Κεφαλονιάς, βλέποντας την πορεία της από την πρώτη φορά που κατοικήθηκε μέχρι και σήμερα, και πώς αυτά τα στρώματα ιστορίας συνθέτουν το σημερινό της τοπίο. Η Λέλεγες ήταν μια αρχαιοελληνική φυλή της παλαιολιθικής εποχής, όπου το όνομά τους τον πήραν από τον βασιλιά τους Λέλεξ, που προκύπτει ετυμολογικά από τη λέξη λέγιν ή συλλέγιν. Οπότε το πρώτο στοιχείο είναι το λέγω ή συλλέγω. Οι Τάφοι, οι Τηλεβόες, που ήταν επίσης συγγενής λαός των Λέλεγων, ετυμολογικά προκύπτουν φυσικά από τον Τάφο Θάβο και από τον Τηλεβό, που άφησε την παρακαταθήκη του μεγαλώνω την ένταση μιας φωνής που προσπαθεί να απευθυνθεί σε μεγάλο πλήθος. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά συνθέτουν και την εγκατάσταση. Εκείνη την ημέρα, στο χώρο του Ιδρύματος Βεργοτής, στο Πνευματικό Κέντρο Κουκουμελάτων, θα στηθεί μια μικρογραφία της Κεφαλονιάς, μια κάτωψη της Κεφαλονιάς, με το ακριβές σχήμα του νησιού, την οποία επισκέπτης θα περιδιαβαίνει, παρακολουθώντας τα κομμάτια που συνθέτουν αυτόν τον τόπο μέσα στις δεκάδες χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του και προσφέροντας και τη δική του πληροφορία σε αυτό που κάνει την Κεφαλονιά σήμερα αυτό που είναι. Θα μας αφηγηθούν σε εμάς που δεν γνωρίζουμε ιστορίες που τους αφορούν από τον τόπο, τις οποίες θα τις υπογραφήσουμε και θα τις θάψουμε στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιδρύματος Βεργοτή, μένοντας ουσιαστικά στον τόπο που τις γέννησε, σε μια μορφή που μπορεί να την παραλάβει κανείς και στο μέλλον, αλλά και συνδέοντάς την ισχυρά με το παρελθόν. Είναι μια εγκατάσταση λοιπόν που θα συνδεθεί από τα λόγια και τις αφηγήσεις των κεφαλονιτών, που θα μείνει στον τόπο που τις γέννησε και που θα προσπαθήσει να αφήσει υλικά για τους επόμενους, για να εξακολουθήσουν αυτόν τον ούτως ή άλλως πολυπίκυλο πολιτισμό που χαρακτηρίζει την Κεφαλονιά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και την τρομερά δραστήρια σύγχρονη ταυτότητά της. Είναι μια ιδέα που απομακρύνεται από τα κινηματογραφικά, χρησιμοποιώντας όμως πολύ καθαρά τα δύο στοιχεία που συνθέτουν τον κινηματογράφο, το χώρο, με την έννοια του πλάνου, του κάδρου, που μπορείς να πας μακριά ή πολύ κοντά σε κάτι, αλλά και τη χρήση τεχνολογίας, χωρίς την οποία δεν θα έμενε η πληροφορία στους επόμενους. Ένα πράγμα που με γοήτευσε ιδιαίτερα είναι ότι και οι δύο αρχαιοελληνικές φυλές, τις οποίες κατάγονται με έναν τρόπο οι σύγχρονοι κεφαλονίτες, ήταν ναυτικές φυλές, ταξίδευαν, ανακάλυπταν τόπους και εμπορεύονταν. Και επειδή είμαι και εγώ κόρη ναυτικού και ξέρω ότι ακόμα και η σημερινή τεχνολογία της ναυσιπλοείας στηρίζεται στα αστέρια, η τελευταία εικόνα που θα ήθελα να πάρει κανείς επισκεπτόμενος στην εγκατάσταση είναι την Κεφαλονιά, την κάτωψη, το περίγραμμα της Κεφαλονιάς, να μετατρέπεται και η ίδια σε έναν αστερισμό, η οποία θα αποτελέσει τον οδηγό και την πηξίδα για τους επόμενους και το δικό τους ταξίδι σε αυτόν τον τόπο και στις δημιουργικές τους δράσεις. Εύχομαι να το απολαύσετε
να το ευχαριστηθείτε, να στηρίξετε την ιδέα του Βασίλη και των συνεργατών του με την ίδια ζέση και μεγαλύτερη από ό,τι πέρσι. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά το Γεράσιμο Βεργωτή και το Ίδρυμά του για αυτή την παραχώρηση, την άμεση και ενθουσιώδη παραχώρηση του Πνευματικού του Κέντρου. Και τα υπόλοιπα είτε στις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν είτε από κοντά την 3η-9 Αυγούστου. Μέσα ή έξω από το κέντρο. Έξω, στον εξωτερικό χώρο θα στηθεί η εγκατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η Ελέκτρα Ελληνικότητα είναι εδώ μαζί μας. Πέραν του ότι επειδή έχω μια φίλη, κυρίως όμως επειδή είναι μια πολύ σημαντική καλλιτέχνη, αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί δεν της αρέσει ούτε να περιαυτολογεί ούτε τίποτα, να πω ότι είναι η συνεργάτητα του Γιάννη του Σκουρλέτη, διακεκριμένο σκηνοθέτη στην θεατρική ομάδα των Bijou de Cannes. Είχαμε καλεστεί από το Ίδρυμα ο Νάση για να ανοίξουν τη στέγη γραμμάτων και τεχνών πριν από 2009. Πριν από 7 χρόνια. Έχω συνεργαστεί με το Ίδρυμα Καρφογιάννη, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τώρα η ίδια η Ηλέκτρα ετοιμάζει 2 παραστάσεις, μία με τους Bijou de Cannes και μία για την ώρα μόνη της, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Αθήνα από τη χειμερινή σεζόν. Και θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε την Ηλέκτρα εδώ στο νησί και δει στο φεστιβάλ. Και να πω ότι υπάρχουν και μερικές ακόμη εκδηλώσεις παράλληλες, οι οποίες ξεφεύγουν εντός αγωγικών από το κινηματογραφικό τομέα. Δεν ξεφεύγουν το κινηματογραφικό τομέα, ξεφεύγουν από τις προβολές ταινιών. Καλεσμένος μας είναι ο Βασίλης ο Χρυσανθόπουλος, παραγωγός της ταινίας Miss Violence του Αλέξανδρου Αβρανά, η οποία τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και με πολλά ακόμη βραβεία, το βραβείο της Φεντεόρα, δηλαδή της Ένωσης Κριτικών Μεσογείου και πολλά ακόμη βραβεία στο Φεστιβάλ της Βενετίας πριν από μερικά χρόνια. Θα έρθει και θα δώσει ένα master class στο Αιώνιο Κέντρο Πολιτισμού στα Μεταξάτα, το οποίο θα απευθύνεται κυρίως σε σκηνοθέτες μικρού μήκους, για το πώς θα κάνουν το επόμενο βήμα από τη μικρού μήκους στη μεγάλου. Είναι ένα πολύ σημαντικό master class αυτό, γιατί είναι κάτι που αφορά άμεσα τους μικρομικάδες. Το όνειρο των μικρομικάδων είναι να κάνουν μια ταινία μεγάλου μήκους που θα φτάσει έτσι κάποια στιγμή. Και ο Βασίλης ο Χρυσανθόπουλος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να τους συμβουλεύσει. Θέλω να πω επίσης ότι φιλοξενούμε ένα διήμερο εργαστήριο κινηματογράφου μάλλον, για παιδιά και εφήβους από τη Βίβια Παπαγεωργίου, η οποία είναι και εκπαιδευτικός και σκηνοθέτηδα ταινιών μικρού μήκους. Η τελευταία της ταινία μικρού μήκους με τίτλο Innerland βραβεύτηκε στην περσινή δράμα με το βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών και πήρε και πολλές άλλες διακρίσεις παγκοσμίως. Θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του δασκάλου και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρδαραμάτο για την παραχώρηση του σπιτιού του δασκάλου. Θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα είναι 2 τετράωρα με προφανώς δωρεάν είσοδο για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να, δεν θέλω να πω επιμορφώσουμε, να πω να εκπαιδεύσουμε, γιατί είναι με την έννοια της εκπαίδευσης, τα μυαλά των παιδιών στο σινεμά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να αφομοιώσουν τι σημαίνει κινηματογράφος, τι σημαίνει καλός κινηματογράφος και φυσικά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πέρα από τη θεωρία, την εισαγωγή στη θεωρία που θα γίνει, να κάνουν και κάποιες πρακτικές ασκήσεις για να γίνει και πολύ πιο διασκεδαστικό για αυτά και να μάθουν και στην ουσία τι σημαίνει γυρίζω μια ταινία κτλ. Να πω ότι έχουμε μια μικρή, χωρίς να χάνει αξία όμως, έκθεση φωτογραφική με θέμα την ποιήση του Νίκου Καβαδία. Απευθύναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους επτανήσιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να μας στείλουν φωτογραφίες οι οποίες οι ίδιοι μπορεί να θεωρούν συνειδητά ή ασυνείδητα ότι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με το έργο του Νίκου Καβαδία και την ποιησή του. Με τις νοηματικές έννοιες και τις νοηματικές υποκτήσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί ο Νίκος Καβαδίας, όπως η θάλασσα, το ταξίδι, η επιστροφή, ο νόστος, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, η νοσταλγία εννοούσε. Και σε κάθε περίπτωση ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ από όλα τα νησιά του Ιωνίου, κυρίως από τα δικά μας εδώ γύρω, δηλαδή Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη, ναι, και, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχουμε από όλα τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα επιλέξουμε ελάχιστες φωτογραφίες, γιατί δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα δυστυχώς φέτος να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ευελπιστούμε του χρόνου. Φέτος στείλουμε τα θεμέλια, θα δούμε τα θεμέλια για κάτι ακόμη μεγαλύτερο του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα. Και θα φιλοξενηθεί στους κήπους του Νάπιερ. Πάνω θα στηθεί μια μικρή φωτογραφική έκθεση με θέμα τον Νίκο Καβαδία, όπου θα είναι ανοιχτή από την πρώτη ως τελευταία μέρα του φεστιβάλ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να την επισκεφτεί όποιος θέλει, εξωτερική. Δεν ξέρω αν έχω να πω κάποια άλλη παράλληλη δραστηριότητα. Να μιλήσω μόνο για να μην σας κουράζω, αισθάνομαι ότι έχετε κοιμηθεί όλοι. Ελπίζω να φταίει η ζέστη. Λοιπόν,
Να πω για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για το φεστιβάλ μας. Επιθυμήσαμε να δώσουμε το βήμα στους νέους κινηματογραφιστές, οι οποίοι αποτελούν και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου. Αναβάζω τόνο για να μην σαν... και οι σκηνοθέτες μικρού μήκους, φανταστείτε ότι ξεπεράσαμε τις 85 συμμετοχές. Μας στείλαν 85 άνθρωποι τις ταινίες τους μικρού μήκους. Αυτό δεν γίνεται σε φεστιβάλ τα οποία έχουν εδρεωθεί εδώ και δεκαετίες, μπορώ να πω, στην Ελλάδα. Θα λέγω ότι μόνο στη Δράμα γίνονται αυτά τα πράγματα και στο φεστιβάλ Αθηνών ίσως. Κατά τα άλλα, είχα μια φοβερά μεγάλη προσέλευση σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς επιλέξαμε 8 ταινίες μικρού μήκους από τις 85. Και αυτό γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να φιλοξενήσουμε 40 ή 35 ή 50 ταινίες μικρού μήκους, να τις βάλουμε σε μια οθόνη κάπου στο Βούτα, από δεν ξέρω εγώ πού, οπουδήποτε, να μην τις δει ποτέ κανένα στην πραγματικότητα, γιατί θεωρώ, γνωρίζω μάλλον πολύ καλά, ότι ο κόσμος δεν τον αφορά ιδιαίτερα το θέμα μικρού μήκους. Τον αφορά εν μέρη. Ο κόσμος κυρίως ασχολείται με τις ταινίες μεγάλου μήκους και είναι και το πολύ λογικό αυτό. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να συμφιλειωθεί με τη φόρμα της μικρού μήκους, γιατί είναι και αυτή ένα διαφορετικό είδος κινηματογράφου. Είναι σαν να λέμε διήγημα και μυθιστόρημα. Φανταστείτε ότι αν διαβάζαμε μόνο μυθιστόρηματα, θα διαβάζαμε ποτέ το Παδιαμάντι ή πολλούς άλλους μεγάλους διηγηματογράφους, οι οποίοι έχουν και αυτή την αξία τους μέσα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αντίστοιχα και οι κινηματογραφιστές ταινιών μικρού μήκους στην ιστορία του κινηματογράφου. Θα προβάλλονται 2 ταινίες μικρού μήκους κάθε βράδυ πριν από τη μεγάλη μήκου στον Πλατή Γυαλό. Αυτό θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να τις παρακολουθήσει και κυρίως θα έχει τη δυνατότητα να τις ψηφίσει. Οι ταινίες αυτές οι 8, όπου οι σκηνοθέτες της, οι 7 από τις 8 θα παρευρεθούν στο φεστιβάλ για να μιλήσουν για τις ταινίες τους, θα εκπροσωπήσουν το έργο τους εδώ. Να πω ότι αυτοί οι σκηνοθέτες διαγωνίζονται για 2 βραβεία. Το βραβείο καλύτερης ταινίας, το οποίο θα κριθεί από την επιτροπή, την επίσημη του φεστιβάλ, η οποία μας έρχεται μέχρι τη Δευτέρα, θα έχουν φτάσει στα 3 της μέλη, είναι ο Μάξο Παδημητρίου. Ο διακεκριμένος ηθοποιός έχει παίξει ταινίες όπως το Σεβαλιέ ή το Σάνταν του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Σαράγεβο. Έχει βραβευτεί στην Ελληνική Ακαδημία σε πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ. Στην Αγγλία δεν είμαι σίγουρος. Έχει πάρει 2 φορές υποψήφιος. Έχει βραβευτεί και στη Δράμα σε πολλά φεστιβάλ. Ο Νεριτάνο Ζιντζηρία, ένας από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους. Πριν μερικά χρόνια με την ταινία του Χαμομήλη, είχε προβληθεί και εδώ. Δεν λαμβάνω. Είχε προβληθεί και εδώ πέρα στο Ιδράμα Ταξιδεύει που είχε φιλοξενήσει ο Κέφαλος και ο Δήμος. Έχει διακριθεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ, στο του Σαο Πάολο, του Raindance, της Δράμα, στην Ελληνική Ακαδημία έχει πάρει όλα τα βραβεία. Οτιδήποτε γενικά είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης μικρού μήκους. Και η Πέννη Παναγιωτοπούλου, την οποία μπορεί να τη γνωρίσετε από την ταινία Δύσκολα του Χαιρετισμού ο Μπαμπάς μου, μια πάρα πολύ γνωστή ταινία που είχε βραβευτεί στο φεστιβάλ του Λοκάρνο και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, καθώς και την τελευταία της ταινία September. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι θα διαλέξουν ποια ταινία θα βραβευτεί με το βραβείο καλύτερης ταινίας επιτροπής. Όπου θα συνοδεύεται με 1000 ευρώ και το κοινό παράλληλα θα ψηφίζει εκείνη την ώρα για να βραβευτεί κάποια ταινία με το βραβείο του κοινού, το οποίο θα συνοδεύεται από δωρεάν DCP Mastering από την Author Wave για την επόμενη ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη. Το DCP είναι φανταστεί η μπομπίνα, ας πούμε. Η Πάλε Ποτέ Μπομπίνα, όπου ο σκηνοθέτης με αυτό το DCP μπορεί να προβάλλει τις ταινίες σε φεστιβάλ και σε κινηματογράφους. Αυτά έχουν από για τις παράλληλες δράσεις. Το κοινό τα ψηφίζει εκείνη την ώρα, όπως ψηφίζει τα περισσότερα φεστιβάλ κινηματογράφου παγκοσμίως. Δίνεται ένα χαρτάκι ουσιαστικά, το οποίο ας πούμε ότι έχει ένα μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αυτό θα είναι εικονογραφημένο, φυσικά θα είναι γραμμένο, όπως το λέω. Και στο τέλος κάθε ταινίας σκίζει το χαρτάκι και το πιάσει ένα τσουβάλι. Κάθε ταινία έχει το δικό της τσουβάλι στην πραγματικότητα, και έτσι εμείς κάνουμε μια καταμέτρηση για να δούμε σε ποια ταινία μάζεσαι τις περισσότερες θετικές ψήφους. Θέλω να πω πριν τελειώσω, να πω ότι είχαμε την τύχη να έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές φέτος. Το φεστιβάλ, επειδή ακριβώς μεγάλωσε και πετάχθηκε σε άλλες παραλίες και σε άλλα σημεία, δεν γίνεται με την ομάδα μας όπως ήμασταν πέρυσι, με τη μορφή της, δηλαδή εγώ, η Ρο Ηλιάτου που ήταν υπεύθυνη για το PR και το marketing του φεστιβάλ, η Μαρλίζα Ιμπάκα που ήταν υπεύθυνη για την επικοινωνία, ο Παύλος ο Σκλάβος και πάρα πολλοί άλλοι που βοήθησαν στο φεστιβάλ, που είναι ουσιαστικά μια παρέα. Χρειαζόμασταν κι άλλους ανθρώπους. Και θέλω να χαιρετήσω ως πράξη παιδείας και τρομερής ευγένειας ανθρώπους που ήρθαν, χωρίς να μας γνωρίζουν, να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές. Μαζέψαν 245 άτομα. Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ηλικίες είναι.
δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάσμα. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι νέα παιδιά, δηλαδή είναι από, ήταν από νομίζω περιπτώσει μέχρι 12-13 ετών, οι οποίοι ήταν συνοδεία των γονιών του και θα πατήσουν και οι γονείς στο φεστιβάλ. Το οποίο για μένα και ακόμα γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εν πάση περιπτώσει παιδάκια και μέχρι ανθρώπους πάνω από 50 ετών που θέλουν να βοηθήσουν. Βέβαια θα πω ότι ο κεντρικός πυρήνας είναι γύρω στα 25, ανάμεσα σε 20 με 30. Άνθρωποι φίλοι, άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε, είχε πια μια φοβερή ποικιλία από το Λιξούρι, από διάφορα σημεία της Κεφαλονιάς και από Αθήνα που έρχονται. Και εμείς τους καλύπτουμε τη διαμονή στο κάμπινγκ, ας πούμε, ή ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο της φιλοξενίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε σε τίποτα χωρίς τη βοήθεια των συνδιοργανωτών μας, όπως το είπα, του Δήμου, της Παιδείας και της Αντιπεριφέρειας, των χορηγών μας, αλλά κυρίως των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω αυτό. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να ονοματίσω τώρα γιατί είναι πολύ και κάποιον θα ξεχάσω και κάποιον θα δικήσω. Αλλά μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμά μας, στην αφίσα μας, ποιοι ακριβώς μας βοήθησαν και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και τέλος, στους χορηγούς επικοινωνίας μας, που φυσικά είστε όλοι εσείς και είναι μεγάλη μας τιμή, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τόπος να στηρίζει κάτι που γίνεται στον τόπο. Και φυσικά οι Αθηναίοι, όπου είχαμε την τύχη, ας πούμε, να εγκρίνει αυτό που κάνουμε και να το υποστηρίξει η εφημερίδα της Καθημερινής. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ποπαγκάντα. Τα νέα έχουμε σήμερα. Τα νέα, να πω για τα νέα ότι δεν υπάρχει χορηγία επικοινωνία των νέων, αλλά ο ίδιος ο Άκης ο Καπράνος, που είναι αυτός ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή κριτικούς κινηματογράφους στην Ελλάδα και γράφει στα νέα, είναι ο κριτικός κινηματογράφος των νέων, θα έρθει να καλύψει το φεστιβάλ. Όπως και ο Ιωσήφ Προημάκης της Ποπαγκάντα, ο οποίος είναι διακεκριμένος και αυτός πολύ κριτικός κινηματογράφος. Καθώς και άλλοι πολλοί, τον Ντεμπόπ, δηλαδή κάποιον θα ξεχάσω, ο Πέπερ βλέπω εδώ πέρα. Είχαμε τύχει να έχουμε πολλούς χορηγούς στο Culture Now, το Alt Cine, και οι περισσότεροι από αυτούς θα παρευρεθούν και στο φεστιβάλ. Τελείωσα εγώ. Να ρωτήσεις κανένα. Ναι. Εσείς, ναι, περιμένω τις ερωτήσεις, συγγνώμη. Η επιλογή των ταινιών έγινε από αυτή την Επιτροπή. Η επιλογή των ταινιών μικρού μήκους. Των ταινιών, των 8 ταινιών μικρού μήκους που διαγωνίζονται, έγινε η επιλογή από την προκριματική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους Έκτορα Λυγίζο, Θανάση Νεοφώτιστο και αρχικά ήταν στην επιτροπή η Λέκτρα Ιβενάκη, η οποία είναι η δίδυα του Άλτη Σινέ και πολύ καλή φίλη, η οποία όμως στην πορεία, από τη στιγμή που δέχτηκε να μπει στην επιτροπή μας, την προκριματική, ανακηρύχθηκε διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Οπότε αναγκάστηκε να παραιτηθεί τις θέσεις, γιατί δεν. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα μικρό θέμα εκεί πέρα. Έχουμε την υποστήριξή της και φυσικά την αντικατέστησε η συνεργάτητά της η Μίκα Τουρκάκη. Από αυτούς έγινε η προκριματική επιλογή και τώρα οι τρεις άνθρωποι που σας ανέφερα, ο Μάξης Παδημητρίου, ο Νεριτάνο Ζεντζηρία και η Πέννη Παναγιωτοπούλου, έρχονται για να κρίνουν τις ταινίες εδώ πλέον. Αυτό είναι για το διαγωνιστικό. Να πω ότι στον πλατή γυαλό επιγραμματικά θα προβάλλονται δύο μικρού μήκους μυθοπλασίας και μία μεγάλου μήκους προφανώς μυθοπλασίας κάθε βράδυ και νέας παραγωγής, φετινής παραγωγής, 15-16 οι ταινίες μεγάλου μήκους θα προβληθούν. Η πρώτη είναι το Mustang ή η Αντίθεσες, γαλλοτούρκικη παραγωγή, η οποία ξεκίνησε βραβευμένη στις Κάνες και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ, καλύτερης ξενόγλωσσης. Τη δεύτερη μέρα είναι το Μετερανέα του Τζόνας Καρπινιάνο, που είναι μια ταινία για τους πρόσφυγες. Έχει να κάνει με την Οδύσσια του Αγίβα, ενός πρόσφυγα του Μπουργκίνα Φάσο, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιταλία. Την τρίτη μέρα έχουμε να προβάλλουμε το Λαβύρινθο της Σιωπής του Τζούλιο Ρικιαρέλη, η οποία είναι μια ταινία η οποία έχει πάρα πολύ σημαντική ιστορική αξία για μένα, γιατί κατάφερε να φέρει, έφερε μάλλον στο προσκήνιο μια πτυχή της ιστορίας που δεν ήταν Εβραίος γνωστή, έναν δικηγόρο στη Γερμανία του 58, στη Φραγκφούρτη του 58, ο οποίος προσπάθησε και συνειδητοποίησε μάλλον και αποκάλυψε στην πορεία ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις θηριωδίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν ήταν οι άγνωστοι χοι. Ήταν ο μπακάλης, ήταν ο δημοσιογράφος, ήταν ο φίλος, ήταν ο δάσκαλος, ήταν όλη η κοινωνία. Και αυτό φυσικά οδήγησε και στην πρώτη δίκη πολέμου που έγινε από τη μεριά των Γερμανών. Και τελευταία ταινία στο πλατή γυαλό είναι η Ολοκαίνουργια Κοινή Διαθήκη, μια Βέλγικη κομμωδία με την Κατρίν Ντενεύ, η οποία και αυτή αντίστοιχα ήταν προβλήθηκε στις Κάνες και έφτασε επίσης μέχρι την βραχία λίστα για τα Όσκαρ καλύτερη ενόπλωση. Αυτά είναι στον πλατή γυαλό. Στα Λέπεδα είναι τη Δευτέρα και την Πέμπτη, την πρώτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, και θα προβληθούν ταινίες μεγάλου μήκους, πιο ιστορικές, πιο παλιές. Το Παρίσι Τέξας του Βιμ Βέντερς, ας πούμε, και το Μυθικά Πλάσματα του Νότου Μπεν Ζάιτλιν, και οι δύο πολύ βραβευμένες ταινίες στις Κάνες της Πολάρα Φεστιβάλ.
οι οποίες πάγονται κατά την νοηματική ενότητα του ανθρώπου και του τοπίου. Άνθρωπος και τοπίο έχουμε θέσει αυτή την κατηγορία, που ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς το τοπίο ας πούμε ότι συμβολίζει και συνθέτει το ψυχολογικό πορτρέτο του εκάστοτε ήρωα της ταινίας. Και στον Μπαστούνι, στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Κλάβος, θα προβληθούν δύο μικρού και δύο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι το Φόκο Αμάρα, η φωτιά στη θάλασσα, που βραβεύτηκε με τη Χρυσή Άρτη, το καλύτερο ταινία του Σφαλβερολίνου, και έχει να κάνει πάλι με τους πρόσφυγες. Παίζει παράλληλα με το Μετεραναία στο Πλατή Γυαλό. Είναι, κάναμε ένα μικρό, ας πούμε, αφιέρωμα στο προσφυγικό, διότι ναι, μεν μας αφορά η ψυχαγωγία και το να περάσουμε ωραία και παραλία και σινεμά και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να αποστρέφουμε και το βλέμμα στην πραγματικότητα, η οποία είναι ηχηρή, είναι εδώ και, καταστροφική. Σε κάθε περίπτωση είναι ότι λιγότερο το μικρότερο λιθαράκι μπορούμε να βάλουμε σαν φεστιβάλ για το θέμα του προσφυγικού και για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που προβληθεί την Τετάρτη στο Μπαστούνι είναι το Exotica Erotica etc., το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή των ναυτικών. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Θα γίνει μια προβολή στο κτήμα Χαριτάτου ως αφιέρωμα στη μνήμη του Αμπάσκια Ροστάμι, του Ιρανού μεγάλου σκηνοθέτη, ο οποίος πέθανε πριν από 1,5 μήνα. Προλάβαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Θα υπάρχει μια κρυφή προβολή, την οποία μπορεί να δείτε στο πρόγραμμα. Τι εννοούμε με αυτή την έννοια? Είναι μια ταινία, είναι το Σάνταν, που γράφει στο πρόγραμμα, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, και θα συμβεί η προβολή, θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Μάκη Παπαδημητρίου, του πρωταγωνιστή της ταινίας. Η ταινία αυτή έχει φτάσει μέχρι τα βραβεία Λουξ στο Ρωτοβραβείο Κοινοβουλίου, έχει βραβευτεί στο Σαράγεβο, έχει βραβευτεί σε πολλά. Όχι στο Σαράγεβο, στο Εδιμβούργο. Έχει βραβευτεί στο Εδιμβούργο σε πολλά άλλα φεστιβάλ παγκοσμίως. Και θα γίνει το 12.30 τη νύχτα μια κρυφή προβολή, με την έννοια ότι το μέρος, το ακριβές μέρος όπου θα λάβει χώρα, θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα μέσω ημών. Από την αλήθεια, δηλαδή σε εσάς βασίζομαι για να γίνει αυτό.